Δεν λοιπόν. έτσι. Πήρε μια ανάσα. Ναι. Ρε. Τι, εμένα δώσ' μου τέτοια. Δώσ' μου δροσιά, δώσ' μου 25 βαθμού κλπ. Να πούμε να πάω για μια καλή μέρα στην γραμμή Ουξιά. Γιατί δεν έχει είναι πάει η ώρα 9 παρατέταρτο και δεν έχει πει κουβέντα ακόμα. <laughs> τώρα, συγγνώμη, μου παραδέχεσαι. Σε παραδείγμα, δηλαδή, κρατήστε. Έτσι, τέτοια αυτοσυγκράτηση δεν έχω υποδείξει ποτέ ξανά. Μετά από Αλήθεια. το σιγά. Δεν, δεν γίνεται να μπω μια καλημέρα στην πρωτεύουσα τη Ναυπακτία. Δεν <laughs> γίνεται αλλιώ. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε καλημέρα εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε του Λαβίνα. Στο πασό κίνημα αλλαγή, ο, ο κύριο Λαβίνα που είναι μαζί μα. Λάμπρο Καλαρίτη παραμένει και είναι εδώ. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο χώρο του Πασόκ, στο ξεκίνημα τη εβδομάδα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη του ή άλλω. Αυτή η διαδικασία με αποκορύφωμα τον Οκτώβριο και την επιλογή έχει και ανήξη, της νέας ηγεσίας. Έχει ανοίξει, υποψήφοι έχουν ξεκινήσει και τις καμπάνιες, καμπάνιες του Συμπολής και ο ίδιος ο πρόεδρος φυσικά βρέθηκε και στην Κύπρο mm -hmm. για τρεις μέρες στους, 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 για την επέτειο τη της, μα, μαύρης επέτειου από τα 50 χρόνια της παράνομης βολής και κατοχής από την Τουρκία. Νομίζω μια πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ σημαντικά τόσα ε, συζητήθηκαν εκεί πέρα με, τους, με και με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και με τα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω περάσαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παρούσα στο Κυπριακό. Εργαζόμαστε και θέλουμε. Να επέλθει λύση και φυσικά επί τη βάση των ψηφισμάτων του ΙΕ και παρά τι προκλήσει ναι. του Προέδρου Εντογάν, ο οποίο μίλησε για, παρα... για μια ειρηνική επιχείρηση ναι. στι 20 Ιουλίου του 1974, μια πάρα πολύ προκλητική δήλωση. Οι δηλώσει του... του κυρίου Κασελάκη συνιστούν ένα άνοιγμα προ το Πασόκ για μια από κοινού δραστηριοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κοιτάξε. για την ανάδειξη του Κυπριακού. <χω>... Γιατί είδα και μια απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει: Στέφανε, όλα αυτά τα έχω ήδη δρομολογήσει. Και όχι μόνο αυτά, νομίζω το 2015 ο πρόεδρο του πασόκ, σε συνεργασία φυσικά με βουλευτέ και άλλων ευρωομάδων, είχαν προχωρήσει και είχαν υλοποιήσει ένα σχετικό ψήφισμα. Το οποίο περιέλαμβανε την προσπάθεια και του αγώνε ε, ώστε να συνεχίσει η αρμόδια επιτροπή για του αγνο... αγνοούμενου, ώστε να πιέσουν mm -hmm. την Κύπρο. Καλό προαίρετη, θεμητή σχετική ας το πούμε έτσι, πρόσκληση από τον mm. κύριο Κασελάκη. έχουν γίνει φυσικά αυτά. Και ότι χρειαστεί ξανά, παράλληλα με του Έλληνε και τους Κυπρίου ευρωβουλευτέ, και οι δικοί μα ευρωβουλευτέ, mm -hmm. θα συνεχίσουν αταλάντευτα αυτή την προσπάθεια. Mm -hmm. Νομίζω mm -hmm. Βέραν Βέραν